Γεια σας, ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης της Κορίνθου. Όπως θα γνωρίζετε, σήμερα είχαμε μια περιοδία στο νοσοκομείο, θα έχουμε μια συνάντηση το απόγευμα με σωματεία και άλλους φορείς της περιοχής και το βράδυ υπάρχει πολιτική συγκέντρωση. Θέλω να ξεκινήσω επί τροχάδιν για τους σεισμούς στην Τουρκία. Πέρα από την συμπαράσταση, την αλληλεγγύη και τα συλληπιτήρια, πρέπει να βγάλουμε και ορισμένα συμπεράσματα και για τη χώρα μας. Γιατί όλοι λένε ότι συμπαραστέκονται, αλλά όμως αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα τα δημόσια κτίρια, αλλά και άλλα, στη χώρα μας δεν έχουν ελεγχθεί ούτε τα μισά. Και επειδή είμαστε σεισμογενής περιοχή, χρειάζεται να κινητοποιηθεί ο λαός και οι φορείς για να ελεγχθούν, να πιέσουν να ελεγχθούν από το δημόσιο, να ελεγχθούν οι βιομηχανίες, για να μην υπάρξουν βιομηχανικά ατυχήματα εκτεταμένα που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για το λαό και φυσικά να ελεγχθούν και όσα σπίτια ή όσες κατοικίες δωρεάν και δημόσια από το δημόσιο για να μην τρέχει ο κόσμος προς τα εκεί. Αυτά είναι μερικά άμεσα μέτρα και να σχολιάσουμε ότι η αντισεισμική προστασία δεν χρηματοδοτείται γενικότερα διότι δεν έχει και μεγάλα κέρδη. Και πρέπει ο λαός να βγάλει και ορισμένα συμπεράσματα για τις κυβερνήσεις που πέρασαν και που τώρα εκφράζουν την λύπη τους γιατί η ανάλογη κατάσταση είναι σε όλο τον κόσμο και δείχνει και τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος που ζούμε. Τώρα, όσοι παρακολούθησαν χθες το χιλιοπαιγμένο, όχι θέατρο γιατί προσβάλλουμε το θέατρο, κακοπαιγμένο θέατρο της αντιπαράθεσης, νομίζουμε ότι θα πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους σε όλο αυτό τον καυγά που γίνεται, γιατί ενώ γίνεται όλος αυτός ο καυγάς, ενώ κατηγορεί ο ένας τον άλλον, στα περισσότερα και στα στρατηγικά συμφωνούν απόλυτα. Μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας τις έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, 70% του ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Επομένως, θέλουμε να πούμε στο λαό ότι σε αυτά τα ψευτοδιλήμματα και την τρομοκράτηση που του κάνουν, πρέπει να τα απορρίψει και να τα απορρίψει δυναμώνοντας το ΚΚΕ. Γιατί όσο πιο δυνατό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός, θα δυναμώσουν οι αγώνες του, θα έχει έναν συμπαραστάτη, να έχουμε περισσότερους βουλευτές και στη Βουλή και φυσικά και στους αγώνες των εργαζομένων. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο και στην Κόρινθο να πάει στις κάλπες, όχι ακούγοντας αυτούς τους κυλοκαυγάδες που γίνονται και που πραγματικά είναι άθλιοι πολλές φορές, αλλά να πάει σκεπτόμενος τη ζωή του. Την ίδια του τη ζωή, ειδικά οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Να σκεφτούν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, τι έκαναν για το λαό, τον πετσόκοψαν κυριολεκτικά, τον πετσοκόβουν, να εκτιμήσει και τη στάση του ΚΚΕ που όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και στην πανδημία, στάθηκε όρθιο στο πλάι των εργαζομένων, στήριξε αγώνες των εργαζομένων και έτσι να αποφασίσουν. Γιατί το παιχνίδι είναι στημένο. Η όποια κυβέρνηση βγει, και θα βγει κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει κυβέρνηση, ή με την πρώτη ή με τη δεύτερη εκλογή, θα κινηθούν ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση που ζούμε σήμερα και που ζήσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, αυτό που πρέπει να σκεφτεί είναι, θα θέλει μια ισχυρή κυβέρνηση που θα τον πελεκίσει κυριολεκτικά, γιατί έρχεται και η οικονομική κρίση από ό,τι φαίνεται και τα εκτιμούν τα άλλα επιτελεία, ή θα πρέπει να έχει μια δυνατή αντιπολίτευση όπως είναι το ΚΚΕ που δεν έχει δεσμεύσεις όπως έχουν οι άλλοι με το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ με το εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά εμείς τη μοναδική δέσμευση που έχουμε και που είμαστε κολλημένοι είναι τα συμφέροντα αυτών που παράγουν τον πλούτο, των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων συνολικά, των αγροτών, των μικρών αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων. Εμείς αυτά θα υπηρετήσουμε, ενώ οι άλλοι είναι κολλημένοι, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση, με το ΝΑΤΟ, δίνοντας δισεκατομμύρια, με τη συμμετοχή στους πολέμους, με το πετσόκομα των κατακτήσεων όποιων είχαν οι εργαζόμενοι, με το να ζουν οι μισοί με 500 ευρώ το μήνα, να υπάρχει αθλειότητα
στον τομέα της υγείας που παίζεται η ανθρώπινη ζωή, να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να αναγκάζονται να ξεπουληθούν κυριολεκτικά και να τα σπουδάσουν και αν θα βρουν δουλειά, και γενικότερα με μια αβεβαιότητα, μια κατάσταση η οποία για τους μεν εργαζόμενους η ανάπτυξη σημαίνει εργασιακές σχέσεις ζούγκλας από 2-3 εκατοστάρικα το μήνα μέχρι 500-600 ευρώ και ορισμένοι μπορεί να πάρουν παραπάνω. Ανάπτυξη σημαίνει αυτοί να φορολογούνται και να πληρώνουν το 96%, το 94% των φόρων, και από την άλλη μεριά τα κέρδη είναι μυθικά, δυσθεώρητα, από τις μεγάλες εταιρείες της ενέργειας, από τις φαρμακοβιομηχανίες, από τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, δηλαδή από αυτούς που λέμε επιχειρηματική όμιλη. Επομένως, πιστεύουμε και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι όλη αυτή η εκτίμηση που εκφράζεται στο κόμμα μας, όχι από ανθρώπους που ψήφιζαν ΚΚΕ, ένα μέρος τους μπορεί και πρέπει να εκφραστεί για να είναι δυνατή την άλλη μέρα, για να έχουν ένα στήριγμα στις νέες καταιγίδες που θα έρθουν για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε το δίλημα είναι δυνατό ΚΚΕ ή δυνατή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ο λαός ας επιλέξει το δεύτερο. Είπε ο Θανάσης Παφίλης τα κύρια που μπορεί να υποθούν σε τόσο μικρό χρόνο. Εγώ να συμπληρώσω κάτι που έχει να κάνει με το μικρότερο κακό που σκέφτεται ο κόσμος, που σκεπτόμενος έτσι θα βαθαίνει όλο και περισσότερο το κακό στη ζωή του. Η υποκρισία, οι ψευτιές, ο χειρισμός που κάνουν τα αστικά κόμματα, έχει πείρα πια ο λαός ότι αυτή η κοροϊδία είναι βαθιά και θα συνεχίζεται με ψεύτικες υποσχέσεις. Ένα μικρό παράδειγμα μόνο που έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, με αφορμή την τροπολογία για τα κόμματα, για να μην μπει υποτίθετο Κασιδιάρη στη Βουλή, είναι ότι ενώ ο Τσίπρας λέει, σήμερα τον άκουγα για το ΕΑΜ και ότι γλίτωσε την Ελλάδα από τους Γερμανούς, φυσικά είναι αλήθεια. Θυμίζω ότι όταν ήταν κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ψηφίσει την εξίσωση ναζισμού-κομμουνισμού, που είναι και η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γιατί κάθε προοδευτικός άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρόοδος σήμερα δεν είναι τα υπερκέρδη των ομίλων, όπως έλεγε ο Θανάσης Παφίλης, αλλά είναι η δική του αξιοποίηση της επιστήμης, της τεχνολογίας, με λιγότερες ώρες εργασίας, με αξιοπρεπή ζωή, με δικαιώματα. Αν αυτό θέλει κάποιος να το διεκδικήσει, μόνο με το ΚΚΕ μπορεί πραγματικά να αντιληφθεί τη δύναμή του ως παραγωγός του πλούτου, γιατί οι εργαζόμενοι παράγουν τον πλούτο, να ενωθεί στους αγώνες που πρέπει να γίνουν και πρέπει να είναι όλο και μεγαλύτεροι, όπως υπάρχουν αγώνες σε όλο τον κόσμο, μεγάλοι, τεράστιοι, απεργίες και στην Ελλάδα, και φυσικά οι τηλεοράσεις τα κουκουλώνουν, τα κρύβουν και δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Μαζί με το ΚΚΕ λοιπόν η οργάνωση αυτών των αγώνων με στόχο την ανατροπή αυτού του συστήματος που γεννάει όλα αυτά τα δεινά για μας, νομίζω ότι πρέπει να στηρίξει το ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή για να τους γίνουμε βραχνάς. Λοιπόν, τώρα στο αγωνιστικό ψηφοδέλτιο του κόμματος συμμετέχουν εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι, αγωνιστές που μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους και τους φορείς που συμμετείχαν όλο το προηγούμενο διάστημα, πρωτοστατούσαν στους αγώνες, διεκδικούσαν και παλεύουν. Τώρα, το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην κορυφαία θα είναι Ακαρέπη Μαρία, είναι αυτοαπασχολούμενη, τεχνολόγος τροφίμων, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Κορίνθου και είναι και εκλεγμένη στο γονεϊκό κίνημα. Αλονισιώτης Τάκης, συνταξιούχος βιομηχανικός εργάτης, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑΕΦΚΑ του Νομού Κορυνθίας. Καφαντάρη Λίλα, ηθοποιός, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΓΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ηθοποιών, στο οποίο διατέλησε και 3 φορές πρόεδρος, ήταν βουλευτής του κόμματος την περίοδο 2007-2009, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Περιφέρεια Νότου Αιγαίου και Περιφερειακή Σύμβουλο στην περίοδο 2010-2017. Είναι ο Λιάκουρας ο Γιώργος. Είναι αυτοαπασχολούμενος στον επισιτισμό και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου της Αρχαίας Κορίνθου.
Νανοπούλου Κική, αυτοπασχολούμενη στο εμπόριο, η γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Κορινθίας του ΚΚΕ και εκλεγμένη στο γονεϊκό κίνημα. Και κλείνοντας, ο Σπηλιώτης ο Πάνος, βιομηχανικός εργάτης, πρόεδρος στο Σωματείο Εργαζομένων στο Μουρίκι, εκλεγμένος στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και στην Ομοσπονδία Οικοδόμων. Ναι, και η πόρτα που ανοίγει, όχι δεν είναι και κόπουτα, είναι μεγάλη. Γιατί είναι μεγάλη? Γιατί ενσωματώνει όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία που υποτίθεται ότι θέλει να χτυπήσει την άνοδο των ακροδεξιών οργανώσεων και ρατσιστικών κινημάτων κλπ. Αλλά όμως ταυτόχρονα στοχοποιεί και όλους εκείνους οι οποίοι παλεύουν εναντίον της πολιτικής αυτής σήμερα που είναι απάνθρωπη κυριολεκτικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Τώρα, οι κορώνες για τη Χρυσή Αυγή, ότι ουσιαστικά σημαδεύει τη Χρυσή Αυγή, ξέρετε, δεν έχουν και καμιά πρακτική σημασία όταν, παραδείγματος χάρη, ο Δήμαρχος της Αθήνας δίνει άδεια σε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής που έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Όταν στο εργατικό κέντρο του Πύργου οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ συνεργάζονται με στέλεχος ή υποψήφιο, αν δεν κάνω λάθος, της Χρυσής Αυγής. Εμείς λοιπόν σε αυτή την παγίδα δεν πρόκειται να πέσουμε, γιατί θα σας... και για τις δύο τροπολογίες. Μην σας πω ότι του ΣΥΡΙΖΑ είναι και λίγο χειρότερη. Γιατί βάζει όλους τους τρομονόμους και όλο το πλαίσιο, όπως είπα, για την τρομοκρατία. Και δεν πρόκειται να τα αποδεχτούμε. Ο φασισμός και η Χρυσή Αυγή έχει νομιμοποιηθεί, και αυτά τα κόμματα έχουν νομιμοποιηθεί από την θεωρία των δύο άκρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάει να ταυτίσει την πιο προοδευτική ιδεολογία που γέννησε ο ανθρώπινος νους, που είναι ο κομμουνισμός, άσχετα από αδυναμίες και λάθη, με την πιο σκοταδιστική, που είναι ο φασισμός, ο οποίος γεννήθηκε από τον ίδιο τον καπιταλισμό και υπηρέτησε τα συμφέροντα των καπιταλιστών, στέλνοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο και πάρα πολλά εκατομμύρια τραυματίες και τεράστιες καταστροφές. Στις εκλογές βλέπουμε που έρχονται, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Πιστεύετε ότι θα έρθει κάποια από τα δύο κόμματα στο ΚΚΕ για να συγκυβερνήσουν? Και τι απάντηση θα πάρει? Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Αυτή θα είναι η απάντηση. Και την έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Γιατί τι θα σήμαινε μια συνεργασία του ΚΚΕ, παραδείγματος χάρη με την ονομαζόμενη προοδευτική κυβέρνηση που θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σήμαινε ότι πρέπει να πούμε ζήτω το ΝΑΤΟ, ότι είναι παράγοντας ειρήνης. Θα πρέπει να πούμε, γιατί αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ζήτω οι αμερικάνικες βάσεις που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα πολεμικό ορμητήριο τεραστίων διαστάσεων. Έχουν παραδώσει, με συμφωνία που ψήφισαν, έχουν παραδώσει όχι μόνο όλες τις στρατιωτικές υποδομές, αλλά και τις πολιτικές στη χρήση των Αμερικάνων, οι οποίοι κάνουν κουμάντο. Τι θα σήμαινε άλλο? Ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε όλους αυτούς τους 700 και πάνω μνημονιακούς νόμους, από τους οποίους δεν έχουν καταργήσει κανέναν. Ούτε σκοπεύουν, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία βέβαια. Θα πρέπει να αποδεχθούμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χειροκροτούσαν όλοι μαζί και το ψήφιζαν, που το Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει για τον ελληνικό λαό τσάκισμα, γιατί δεν είναι τζάπα, θα το πληρώσει με την αύξηση του κρατικού χρέους με τη φορολογία, και η συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης πάνε στους επιχειρηματικούς ομίλους. 11,5 δις μέχρι τώρα, για να ξέρει και ο ελληνικός λαός. Θα έπρεπε να αποδεχθούμε ότι ο λαός πρέπει να φορολογείται, ο εργαζόμενος, με 21% και τα διανεμόμενα κέρδη με 5%. Ήταν 15, τα έκανε 10 ο ΣΥΡΙΖΑ, 5 η Νέα Δημοκρατία. Θα έπρεπε να αποδεχθούμε όλα αυτά τα μέτρα που έχουν συντρίψει τους αυτοαπασχολούμενους και δεν πρόκειται να τα αλλάξουν. Θα έπρεπε να αποδεχτούμε αυτό το χάλι που υπάρχει στην υγεία, που είναι τραγικό, και στην Κόρινθο,
και στην πόλη αλλά και γενικότερα, και δεν θα έπρεπε να αγωνιζόμαστε για δημόσια και δωρεάν υγεία. Θα έπρεπε να αποδεχθούμε την ειρηνική συνύπαρξη των ιδιωτών με το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, που έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση, στη συνεχή υποβάθμιση του δημόσιου τομέα και την συνεχή ανύψωση σε απίστευτα επίπεδα των κερδών του ιδιωτικού τομέα, τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Θα έπρεπε να αποδεχθούμε την πολιτική για την ενέργεια, το χρηματιστήριο της ενέργειας που έκαναν μαζί ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το απογειώνει και η Νέα Δημοκρατία, που το χρηματιστήριο είναι ναός της κερδοσκοπίας και που ο λαός, η Ελλάδα που μπορεί να όχι μόνο να έχει ενέργεια που να τη φτάνει, αλλά να κάνει και εξαγωγή, σήμερα με την προσχώρηση στην πράσινη ενέργεια, να τα αποτελέσματα που τα ζει ο ελληνικός λαός. Θα έπρεπε να αποδεχτούμε για τους αγρότες όλη αυτή την πολιτική και θα έπρεπε να αποδεχτούμε ότι ο μεν εφοπλιστής πρέπει να πληρώνει αφορολόγητο πετρέλαιο, ο δε αγρότης πρέπει να φορολογείται, όπως και τα καλλιεργητικά έξοδα κλπ. Θα έπρεπε να αποδεχτούμε αυτό το δράμα που υπάρχει στην παιδεία, όπου ξεπουλιέται ο ελληνικός λαός για να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά του, και όταν τα φτάσουν σε ένα σημείο θα πρέπει πάλι να πληρώσει τα μεταπτυχιακά για να βρει δουλειά, και τα οποία μεταπτυχιακά άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πάρα πολλά άλλα. Εμείς είμαστε με το λαό και με τους εργαζόμενους. Αυτοί είναι με το μεγάλο κεφάλαιο και έχουν κάνει επιλογή. Και επομένως η θέση του ΚΚΕ, μέχρι να αποφασίσει ο λαός να του δώσει τη δύναμη και ο ίδιος να πάρει την εξουσία, είναι σταθερά, ανυποχώρητα, στη θέση της αντιπολίτευσης εναντίον όλων αυτών των μέτρων, αγωνιζόμενο μαζί με το λαό να δυναμώσει την πάλη του και κάποτε να αλλάξει αυτή την κοινωνία. Σαν τους άλλους δεν θα γίνουμε. Εμείς έχουμε γυρίσει όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και δεν πάμε προεκλογικά μόνο. Πάμε όλα τα χρόνια. Και μάλιστα τα έχουμε γυρίσει και στην περίοδο την άσχημη. Με την πανδημία. Τα ίδια προβλήματα παντού. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, να ξεκινήσω από αυτό, έχουν πετσοκόψει τα κονδύλια για την υγεία. Κάθε χρόνο τεμεώνουν. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Προχωράει και η ιδιωτικοποίηση σε άλλες υπηρεσίες. Να παραδοθούν σε εργολάβους δηλαδή, που και πιο ακριβά είναι, αλλά και οι εργαζόμενοι μετά θα είναι θύματα. Και γνωρίζουν όλοι, όσοι μπορεί να μας βλέπουν, το τι γίνεται. Αυτά, υπάρχει το μισθολογικό θέμα. Υπάρχουν τα βαριά και ανθυγιεινά. Που είναι τραγικό ότι σε ανθρώπους που παίζουν με το θάνατο κάθε μέρα σχεδόν και που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον να μην παίρνουν βαριά και ανθυγιεινά. Ποιος θα τα αλλάξει αυτά? Θα τα αλλάξει η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Η Νέα Δημοκρατία σπρώχνει συνεχώς, υποβαθμίζοντας το δημόσιο σύστημα, σπρώχνει τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα. Και στον ιδιωτικό τομέα πληρώνει 25% συμμετοχή, γιατί δεν μπορεί να τον καλύψει το δημόσιο και δεν μπορεί να περιμένει κιόλας. Και τα υπόλοιπα τα πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή πάλι οι εργαζόμενοι. Και τα κέρδη στα ύψη. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ο αγώνας των υγειονομικών πρέπει να συνεχιστεί, όχι μόνο των υγειονομικών. Δεν είναι θέμα υγειονομικών μόνο, είναι όλου του λαού και κυρίως των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί αυτοί που έχουν τον πλούτο δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Πάνε και στην Ελβετία, πάνε και στην Αμερική και οπουδήποτε αλλού. Και να συνειδητοποιήσει ότι όσο θα υπάρχει ένα σύστημα που η υγεία, η παιδεία, η εργασία, όλα είναι εμπόρευμα, αυτή η κατάσταση θα υπάρχει.